Καλώς ορίσατε. Η Κρήτη είναι δημοφιλή στην Κίνα, ενώ τα τελευταία χρόνια, όλο ένα και αυξάνονται, οι Κινέζοι επισκέπτες προς το νησί, δήλωσε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Κίνας, ο οποίος συνοδευόταν από τον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα και από κορυφαίους αξιωματούχους, τόσο του Κινέζικου Υπουργείου Πολιτισμού, όσο και της Κινέζικης Πρεσβείας στην Ελλάδα. Χαίρομαι πολύ, πάρα πολύ, να επισκεφτώ το όμορφο νησί σας της Κρήτης. 克里特是欧洲文明的发祥地之一，所以我来这儿也是，这个增进中西两国人民的友好，也是加强文明的交流互鉴。Η Κρήτη είναι η ενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και η Κίνα ως ένας άλλος αρχαίος πολιτισμός με την επίσκεψη μου αυτή θέλω να ενισχύσουμε τις πολιτιστικές και διαπροσωπικές αναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών μας. Επιθυμία του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού της Κίνας ήταν η σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης να πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης η Μυρτιά, τιμώντας με τον τρόπο αυτό τον κριτικό συγγραφέα και στοχαστή, ο οποίος αγάπησε την Κίνα, εκφράζοντας μάλιστα τις εντυπώσεις του στο ιστορικό λογοτεχνικό του δημιούργημα με τίτλο «Ταξιδεύοντας Ιαπωνία-Κίνα». Αξιότιμοι κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, ζούμε σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αναταράξεις, η ενεργειακή κρίση, η αμφισβήτηση των συνόρων, οι μεταναστευτικές ροές, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τα διδάγματα της πανδημίας μας διδάσκουν πως τα μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας αντιμετωπίζονται μόνο με τη συνεργασία των κρατών και το συντονισμό των πολιτικών σε διεθνές επίπεδο. Στόχος της επίσκεψης, η τόνωση των πολιτιστικών και τουριστικών συνεργασιών Κίνας-Κρήτης με την επίσκεψη του Κινέζου Υπουργού να συμπίπτει με τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, όπου και ξεναγήθηκε. Σήμερα λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τις ελληνοκινέζικες σχέσεις, θα έλεγα, και το γεγονός ότι αυτές οι ελληνοκινέζικες σχέσεις περνάνε μέσα από το Μουσείο Καζαντζάκη μας δημιουργεί μεγάλη χαρά, διότι οι φίλοι μας οι Κινέζοι αναγνωρίζουν αυτή τη διαχρονικότητα της σχέσης Ελλάδας-Κίνας, την οποία καλλιέργησε και ο Νίκος Καζαντζάκης, διατηρούμε και εμείς από την πλευρά του μουσείου μας, και όλη αυτή η προσπάθεια προσέγγισης των δύο λαών, των δύο μεγάλων λαών, αναγνωρίζεται από τη μεγάλη φίλη χώρα της Κίνας. Ο Κινέζος Υπουργός αναφέρθηκε σε σημαντικές πρωτοβουλίες παγκόσμιου πολιτισμού που έλαβε ο πρόεδρος της Κίνας, δράσεις που αποβλέπουν στην πολιτιστική ποικιλομορφία και την προώθηση των κοινών αξιών της ανθρωπότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά. Είναι το σύμβολο της φιλίας. Παρουσιάσουμε περισσότερα την ιστορία του με την Κίνα. Βέβαια, δύο πανάρχιοι πολιτισμοί. Επόμενος στόχος της περιφέρειας Κρήτης, η επικαιροποίηση της τουριστικής καμπάνιας και προβολής του νησιού μας στη Κίνα. Είχαμε τη δυνατότητα να μπούμε στα σπίτια των Κινέζων το 2004 με την Ολυμπιάδα και το 2011 με τη διάσωση στη Λιβύη. Πρέπει τώρα να ξαναδούμε ένα πρόγραμμα τουριστικής προβολής ακόμα πιο επικαιροποιημένο. Όμως ξέρετε, ο κορονοϊός και η COVID-19 μας έφερε στη θέση να πρέπει να ανακτήσουμε τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες αγορές, Ανατολή, Κόλπος, Λατινική Αμερική και Βόρεια Αμερική, ακολουθούν. Προς το παρόν περιμένουμε μια ακόμα χρονιά ρεκόρ.